Αλέξης Κωνσταντίνος από την εταιρεία Τοπιοδομή που κατασκεύασε και σχεδίασε το έργο. Ο χώρος ήταν ένας κομιδότοπος. Αφαιρέθηκε το πάνω χώμα γιατί πριν είχαν γίνει έργα και υπήρχαν αρκετά και πιθανά και κάποια τοξικά. Μπήκε γόνιμο χώμα. Τώρα, από πλευρά σχεδιασμού και αρχές σχεδιασμού, αυτό που έγινε είναι ώστε να σχεδιαστούν να μπουν περίπου 350 θέμη και δέντρα σκιάς, γιατί ο χώρος είναι ιδιαίτερα σκιασμένος από τις γύρω 7 όροφες πολυκατοικίες και είναι μια στενή λουρίδα γης μέσα στον χώρο. Όλα τα υλικά που έχουν μπει είναι ή φυσικά ή ανακυκλώσιμα. Δεν έχει μπει τίποτα το οποίο να είναι κατασκευασμένο εκτός από περίπου 17 κιλά σίδερο και περίπου 200 λίτρα μπετό. Όλα τα άλλα είναι φυσικά υλικά. Το μπετό μπήκε για να στηρίξει τα φωτοβολταϊκά φώτα. Μπήκανε αυτόνομα φωτοβολταϊκά για να μπορούν να λειτουργούν και σε σημείο ώστε να έχουν ήλιο, γιατί όπως είπαμε είναι σκιερό. Τα φυτά και τα δέντρα είναι σχετικά ξερικά παρότι είναι σκιάς. Στο δάπεδο μπήκε πατημένο χώμα, τραβέρσε σιδηροδρόμου και βότσαλο από το τοπικό σημείο που επιτρέπεται να πάρουμε βότσαλο. Όχι, δεν το φέραμε από αλλού δηλαδή. Αυτό είναι ώστε να κρατάει υγρασία, να μην βγαίνουν ζυζάνια, να μην έχει ανάγκη πολύ συντήρηση και να μην έχει ανάγκη πολύ άρνευση. Παράλληλα μπήκαν φωλιές πουλιών, τα ίστρα πουλιών, ποτίστρα πουλιών και ζώων. Μπήκαν κάποια στοιχεία ώστε υπάρχει αυτόματο πότισμα, αλλά smart αυτόματο πότισμα όταν βρέχει, δεν ποτίζει. Ακόμα και η βρύση είναι βρύση με μπουτόν ώστε να μην πατάει κάποιος και τρέχει νερό και ξεχνιέται. Να κλείνει αμέσως, δηλαδή να είναι απόλυτα όλο πολύ προσεγμένο για να μην έχουμε απώλειες. Και τα υλικά που μπήκαν είναι αυτά ώστε να μην υπάρχουν και πολλοί βανδαλισμοί. Προσπαθήσαμε να μην είναι κάτι που να μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να σπάσει κανένα αυτό, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα να, ας το πούμε, ξυλωθούν πολλά πράγματα. Μπήκε ράμπα ώστε να μπορούν να είναι ακριβώς στην κλίση, ώστε να μπορούν να έρχονται και κάποιοι άνθρωποι με καροτσάκια, να είναι εύκολο σε μητέρες και σε παιδιά. Παγκάκια. Στη ράμπα μπήκε και ένα κάγκελο ώστε να μπορεί να κρατηθεί κάποιος άνθρωπος που έχει μια δυσκολία και να μπορεί να ανέβει, γιατί είμαστε ένα μέτρο ψηλότερα από το επίπεδο του δρόμου. Η λογική είναι ότι ό,τι νερό πέφτει εδώ να μην τρέχει καθόλου στον δρόμο, όλο θα το απορροφάει το πάρκο, γιατί και αυτό ξέρετε με τα όμβρια είναι ένα σημαντικό πράγμα και είναι στους στόχους της SDG που βλέπετε το σηματάκι που έχουμε του ΟΗΕ. Ο ένας σημαντικός λόγος, στόχος είναι να μην έχουμε απώλειες νερού στην πόλη, γιατί τα έχουμε σφραγίσει όλα και όλο το νερό πάει κατευθείαν στη θάλασσα και δεν προχωράει τίποτα προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτά.